Γεια σας και καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά. Είμαι σε εξωτερικό χώρο γιατί απλά αποφάσισα επιτέλους να τσεκάρω στον πραγματικό κόσμο, σε πραγματικές συνθήκες, το wireless, τα μικρόφωνα τα wireless της Rode. Και συγκεκριμένα τα wireless Go τα 2 από τη Rode, όπου είναι μάλιστα ένα πακέτο με 2 ασύρματα μικρόφωνα και ένα δέκτη, 2 πομπούς και ένα δέκτη. Και επιπρόσθετα, αυτό το οποίο ήθελα να τσεκάρω είναι τούτο. Εδώ. Το μαλλιαρό αυτό πράγμα, το dead cut, που υποτίθεται ότι κόβει, όχι υποτίθεται, κόβει τον αέρα. Και επειδή σήμερα βρέθηκα σε εξοχή με αρκετό αέρα, θεώρησα ότι είναι καλή ευκαιρία να κάνω μερικές δοκιμές. Δεν βοηθάει πάρα πολύ ο φωτισμός, δεν έχει πάρα πολύ φως, αλλά πάμε να τα δούμε λίγο περισσότερο. Το Wireless Rode Go 2 από την Rode, το είπα αυτό. Δοκιμάζω το dead cut, είμαι σε ένα σημείο που φυσάει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, έχει πολύ αέρα. Δείτε για να καταλάβετε. Ωραία, το πιάσατε το νόημα. Και θέλω να δω, εν πάση περιπτώσει, τι δουλειά κάνει το συγκεκριμένο γκατζετάκι. Ποτέ δεν ήμουν καλός στο να τραβήξω κάτι σε φάση vlog. Ποτέ. Δεν ήμουν καλός, δεν είμαι καλός, δεν μου βγαίνει εύκολα, ντρέπομαι να το κάνω μπροστά σε κόσμο. Θα μου πείτε τώρα, το κάνω μπροστά σε εσάς. Ο κατασκευαστής η Rode λέει ότι τα συγκεκριμένα μικρόφωνα έχουν αυτονομία περίπου 5 με 8 ώρες. Εγώ θα σας πω γύρω στις 3 με 4 ώρες, γιατί έχουν πολλές και χρήσιμες λειτουργίες. Θα τις δούμε όλες. Δουλεύουν θεωρητικά, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων. Εγώ δεν βρίσκω κανένα λόγο να δουλεύουν σε τέτοια απόσταση, στα 200 μέτρα. Θα πάω καμιά τριανταριά μέτρα, για να δείτε απλά. Λοιπόν, όσο εγώ κατεβαίνω τα σκαλιά, από εδώ, εσείς λογικά ακούτε τον ήχο και μάλιστα είμαι και πλάτη στον πομπό. Δεν είναι πάρα πολύ καλό αυτό, οπότε μπορεί να έχουμε και διακοπές. Τώρα είμαι, δεν είμαι στα 20 μέτρα, στα 30 περίπου. Δεν ξέρω αν ακούτε τον ήχο με διακοπές, δεν έχω καμία οπτική αυτή τη στιγμή. Είμαι πίσω από δέντρα, πίσω από κλαδιά και επιστρέφω πίσω για να δείτε πώς συνεχίζει και γράφει τον ήχο. Μιλάω ασταμάτητα, απλά και μόνο για να δείτε εάν κάνει διακοπές και πώς ακούγεται ο ήχος.
Αυτά είναι λοιπόν τα ασύρματα ακουστικά από την μικρόφωνα από την Rode. Τα βρίσκω πάρα πολύ χρήσιμα στην καθημερινότητά μου. Μου αρέσει που δεν χρειάζεται να βάζω συνέχεια καλώδια δεξιά-αριστερά. Έχουν ένα όμορφο interface στα Windows που μπορείτε να παραμετροποιήσετε ένα σωρό πράγματα, το πόσο έντονα θα πιάνουν τον ήχο, πού θα κάνουν peak, και έχουν και άλλο ένα πάρα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό που το βρήκα πολύ πολύ χρήσιμο, το οποίο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο στα περισσότερα ασύρματα ακουστικά. Αυτό είναι το εξής. Θα σκοτωθώ. Αυτό είναι το εξής. Μόλις ανάψετε τη συσκευή και ξεκινήσει να γράφει, αρχίζουν και καταγράφουν οι πομποί τη φωνή σας στην εσωτερική τους μνήμη. Κρατάει περίπου 8 με 10 ώρες ηχογράφηση μέσα σε καλή ποιότητα και έτσι έχετε για πάνω ενδεχόμενο ένα αντίγραφο της ομιλίας σας εκτός από την κάμερα και στην ίδια τη συσκευή. Στο ίδιο το μικροφωνάκι. Η ποιότητα του ήχου που δίνουν τα συγκεκριμένα μικρόφωνα είναι εξαιρετικά καλή, τουλάχιστον για τη χρήση που εγώ κάνω, κυρίως για το YouTube και κάνα podcast καμιά φορά. Δίνουν εξαιρετικά καλή ποιότητα ήχου, αρκετά μπάσα, όχι, δεν έχει πολλά τσιρίγματα, γράφουν καλά, αποδίδουν καλά, έχουν καλό σήμα, δεν χάνουν εύκολα το σήμα. Έχω παρατηρήσει όμως ορισμένες φορές, εάν φέρεις πολύ κοντά τον πομπό με τον δέκτη, εκεί μπορεί να σου τη χαλάσει λίγο, να σου κάνει κάποια παράσιτα. Κάτι το οποίο παρατήρησα και μάλλον το παρατηρήσατε και εσείς σε κάποια από τα προηγούμενα βίντεο, είναι ότι εάν χρησιμοποιείτε το μικροφωνάκι αυτό κατευθείαν χωρίς μία έξτρα ψήρα, το λέω γιατί έχουν μία τρυπίτσα και παίρνουν και ψήρα το μικροφωνάκι του πέτου, εάν κουμπάει στο δέρμα σας μπορεί να σας κάνει μπουκώματα και γενικά αν κουνηθεί θα έχετε θόρυβο στην τελική ηχογράφηση. Ειδικά το θέμα με τα μπουκώματα είναι κάτι το οποίο δεν μπορείτε να το σώσετε, οπότε προσέξτε αν έχετε με ψηλό γιακά μπλούζα να μην ακουμπάει πάνω στο δέρμα σας η μύτη του μικροφόνου. Και το αναφέρω απλά και μόνο γιατί και εγώ προσωπικά την πάτησα. Είναι τόσο μικρό και μανιτζέβελο το συγκεκριμένο μικροφωνάκι, το βλέπετε κιόλας, το οποίο λες εντάξει θα το στριμώξω εκεί, δεν θα φαίνεται, θα είναι ok, αλλά τελικά μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της ηχογράφησής σας. Οπότε καλό είναι να το έχετε στο νου σας. Θα μου πείτε τώρα γιατί σε εξωτερικό χώρο. Γιατί έτσι, ήθελα απλά να δοκιμάσω την ευκολία του να τραβήξει ένα βίντεο, να πεις μερικά πράγματα χωρίς να έχεις καλώδια. Θα περάσω μια φοβερή αυτοσχέδια γέφυρα από ένα μικρό ποταμάκι. Εάν απορείτε το πού βρίσκομαι σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος, το οποίο είναι συνδεδεμένο με τις παιδικές μου αναμνήσεις. Οι παιδικές μου αναμνήσεις περιλαμβάνουν και κάτι τέτοιο. Αυτά είναι χαρούπια. Είμαι στο εξοχικό μας. Είμαι στο εξοχικό μας, στη νότια Κρήτη. Ένα μέρος όπου μεγάλωσα τα καλοκαίρια. Έρχομαι ακόμα, ένα ησυχαστήριο. Επίσης είναι η πρώτη φορά που πιάνω την Canon M50 με τον 11-22 το φακό. Χρησιμοποίησα αυτό το φακό γιατί έχει έξτρα σταθεροποίηση εικόνας. Είναι η πρώτη φορά που πιάνω την κάμερα και μιλάω περπατώντας. Στην πράξη τώρα, αν θεωρώ ότι αξίζουν τα χρήματά τους στα συγκεκριμένα μικρόφωνα. Θα σας πω. Αγόρασα το μεγάλο πακέτο, το οποίο κοστίζει γύρω στα 200 ευρώ, 170, 180, 200, αναλόγως όπου θα τα πάρετε. Και τα πήρα μόλις κυκλοφόρησαν, τις πρώτες μέρες. Δηλαδή, παίζει να ήταν και το πρώτο ή το δεύτερο ζευγάρι που ήρθε στην Ελλάδα. Απλά άργησα να κάνω review. Αξίζουν σαν ασύρματα μικρόφωνα. Θα τα προτιμούσα λίγο πιο μικρά. Έχουν πάρα πολύ καλές λειτουργίες και πάρα πολλές βελτιώσεις με το πρώτο μοντέλο. Αλλά τα θεωρώ πολύ ακριβά. Μπορείτε να βρείτε πιο οικονομικά ασύρματα μικρόφωνα με τα μισά χρήματα. Οι περιορισμοί που θα σας δώσουν άλλα μοντέλα φθηνότερα είναι σοβαροί, δηλαδή το κομμάτι του ότι μπορεί να ηχογραφεί αυτόματα συνεχώς αυτό το οποίο γράφεται επάνω στη συσκευή είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο. Από θέμα εμβέλειας τώρα, τα 200 μέτρα που διαφημίζει η απόσταση, νομίζω τόσα λέει, με αφήνουν παγερά διάφορο. Γιατί συνήθως, νομίζω βασικά είναι σπάνιες περιπτώσεις που θα χρειαστείτε τόσο μεγάλη απόσταση
να καλύψει τόσο μεγάλη απόσταση ασύρματα. Έτσι νομίζω τουλάχιστον εγώ. Αν κάποιος βέβαια χρειάζεται τέτοια μεγάλη απόσταση, okay, θα πάει σε αυτά. Παρεμβολές δεν είχα, το ξαναλέω. Η μόνη περίπτωση που μου έκαναν παρεμβολές ήταν όταν είχα πολύ κοντά τον μπομπό και τον δέκτη, όχι έντονες πάντως. Και όταν λέω πολύ κοντά, κολλητά, σχεδόν κολλητά, δηλαδή στους 5 πόντους. Μπορείτε να φτιάξετε το gain, το πόσο ψηλά ή χαμηλά θα καταγράφει τον ήχο. Μπορείτε να ορίσετε αν θα ανάβουν ή όχι τα λαμπάκια και πώς θα λειτουργούν, τι θα κάνει το έξτρα κουμπί, αν θα κάνει mute ή δεν θα κάνει. Ο κάθε πομπός έχει πάνω ένα κουμπάκι, το on off, το οποίο όταν λειτουργεί τον κάνει mute και unmute. Το κακό είναι ότι πάνω στον πομπό, αν τον κάνετε mute, δεν ξέρετε ότι τον έχετε κάνει mute. Αυτό είναι ένα αρνητικό. Σε περίπτωση που πατηθεί, ας πούμε, κατά λάθος. Ναι, την έχω πατήσει και τον έχω πατήσει κατά λάθος. Το αν χρειάζεστε ένα τέτοιο γκατζετάκι ή όχι, αυτό εξαρτάται από το τι δουλειά πραγματικά θέλετε να κάνετε. Προτείνω, αν δεν σας χρειάζονται όντως τα δύο ασύρματα μικρόφωνα, ότι να πάρετε το απλό πακέτο, με το ένα μπομπό και τον ένα δέκτη. Τα δύο προσωπικά τα βρήκα υπερβολή. Αν όμως έχετε σκοπό να ηχογραφήσετε περισσότερους από έναν ανθρώπους, τότε πηγαίνετε στο πακέτο με τους δύο πομπούς. Ενημερωτικά πάντως, όλα τα τελευταία βίντεο της χρονιάς έχουν ηχογραφηθεί, όχι όλα, σχεδόν όλα, το 95% έχουν ηχογραφηθεί με τα συγκεκριμένα μικρόφωνα και χωρίς έξτρα ψήρα, ακριβώς όπως είναι, μαμά. Είναι η πρώτη φορά που φοράω το dead cut και αυτό γιατί είμαι σε εξωτερικό χώρο και έχει λίγο αεράκι. Το οποίο έπεσε τώρα, λέτε να πετάξουμε τον drone. Επίσης, ταυτόχρονα με το συγκεκριμένο μικροφωνάκι, ταυτόχρονα με τον Canon 11-22 το φακό, με την M50 σε εξωτερικό χώρο, δοκιμάζω και το τρυποδάκι της Moman, ένα μεταλλικό τρυποδάκι βαρύ, heavy duty, θα το δείξω και αυτό στο κανάλι, στα παρελκόμενα. Είναι το Moman TR-0A4L, αν το θυμάμαι καλά, αν το λέω καλά. Πολύ ωραίο τρυποδάκι, heavy duty, αλλά είναι και βαρύ, είναι και βαρύ. Θα το δούμε. Καλώς είναι, έτσι. Ετοιμάζεται να βρέξει και έχω αφήσει όλα τα πράγματα και τη βαλίτσα της μηχανής έξω. Τουλάχιστον έκλεισα την πόρτα από το αυτοκίνητο. Αυτά.